Καλή χρονιά, κυρία Παχιαδάκη. Επίσης, σε μια ηλιόλουστη μέρα που δεν θυμίζει καθόλου Γενάρη. Σας ακούω. Ναι. Αισιόδοξη, πραγματικά, θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, εφόσον έχουμε και αυτή τη δυνατότητα να ζούμε κάτω από ένα όμορφο ουρανό. Όμως, πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε, τι να σας πω τώρα, αφού τις προηγούμενες ημέρες είχαμε σωρία καταγγελιών στο δικό μας το κομμάτι και πιστεύω πως αυτό υποδοχή μας του νέου χρόνου με 3 περιστατικά, 4 εμπλεκόμενους σε 3 ζευγάρια, οι 2 αλληλομηνήθηκαν μεταξύ τους, τα άλλα 2 ο σύζυγος ή η σύζυγη είτε χτυπούσαν είτε έσπροχναν τις συζύγους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματισμοί. Έτσι απλά υπενθυμίζω, και άπαντες έκαναν πρωτοχρονιά στα κρατητήρια. Είναι αλήθεια, και βέβαια το ξέρουμε, όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις αυτές τις ημέρες, με την δικαιολογία, το βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, ότι έχουν πιει ένα ποτηράκι παραπάνω, ότι τους έφτεξε κάτι, ότι δεν φταίνε αυτοί αλλά το ποτό και όλα αυτά τα γνωστά. Όμως η αλήθεια είναι ότι η ιστορία συνεχίζεται, ότι η κακοποίηση δεν σταματάει. Ελπίζουμε, αισιοδοξούμε, μακάρι. Η αισιοδοξία είναι το πρώτο πράγμα που μπορούμε να έχουμε και να μας φέρει ο καινούριος χρόνος πραγματικά νέες ελπίδες, νέες προσδοκίες, να φέρει ειρήνη στον κόσμο, όχι μόνο σε όλο τον κόσμο, αλλά στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί στο μυαλό και η ψυχή πρέπει να ειρηνεύσει, να γαλινέψει και να δει την πραγματικότητα, ότι η ζωή πραγματικά είναι τόσο μικρή που ποτέ κανείς δεν κάθεται να το σκεφτεί πριν ακόμα φτάνει κάποιες τέτοιες ενέργειες. Νομίζω πως ευχές θα κάνουμε πάρα πολλές. Κυρία Παχιαδάκη, δεν είναι ποτέ τετριμένες, κυρία Ρουγεράκη. Αυτό είναι αλήθεια. Κυρία Παχιαδάκη, το 2023 ποια περιστατικά σας απασχόλησαν ή τι είδους περιστατικά σας απασχόλησαν πολύ περισσότερο? Να πω την αλήθεια ότι τα περιστατικά που μας συγκλώνησαν, θα έλεγα περισσότερο, είναι ότι η κακοποίηση έχει πια αλλάξει πρόσωπο, δηλαδή έχει διευρυνθεί, θα έλεγα, μέσα από τα συστημένα που είχαμε, μέσα από το διαδίκτυο και όλα αυτά. Όμως τώρα βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται σε μια οικογένεια μπροστά στα παιδιά, τα ζευγάρια ενώπιον των παιδιών τους, που δεν σκέφτονται ότι αυτά τα παιδιά γίνονται μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων, που ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό θα λειτουργήσει αργότερα στη δική τους την ζωή. Αυτό είναι ότι δεν έχουμε τόσο εγωισμό. Έχουμε τέτοια, δεν ξέρω πώς να το πω, πολλές φορές δεν βρίσκουμε λέξεις για να μπορούμε να απαριθμίσουμε τον τρόπο και τους τρόπους που οι άνθρωποι λειτουργούν, και οι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να αντισταθμίσουν τον εαυτό τους και να κρατηθούν μπροστά στον κίνδυνο που έχουν μπροστά τα παιδιά τους. Και σήμερα το θέμα παιδί είναι κάτι που θα πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε, και μέσα από τη δική μας την παιδεία να δώσουμε ένα καινούργιο δρόμο σε αυτά τα παιδιά. Παρόλα αυτά, βλέπετε τι γίνεται τον τελευταίο καιρό, πώς βλέπετε τα ίδια τα παιδιά να θανατώνουν τους γονείς. Γιατί? Διερωτήθηκε κανείς το γιατί? Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το βάλουμε κάτω και να το ταρακουνήσουμε και να πούμε τι συμβαίνει άραγε? Γιατί κάνει ένα παιδί να σκοτώσει το γονιό του? Είναι τόσο απλό? Τι κουβαλάει, τι σχηματισμό έχει η ψυχή του? Αυτά θα πρέπει να τα πούμε και από την αρχή του χρόνου, μα τα λέμε κάθε μέρα. Όμως και τώρα ευχές δίνουμε. Και σας είπα προηγουμένως, ποτέ δεν είναι οι ευχές τετριμένες. Ευχόμαστε οι άνθρωποι να έχουν κυρίως αυτό το αγαθό που λέγεται υγεία. Όμως για να έχουμε υγεία και στο μυαλό, θα πρέπει όλοι να δουλέψουμε για αυτό το υπέρτατο αγαθό. Κυρία Παχιαδάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή χρονιά.
Ευχαριστώ επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.